Ώρα 0 στον ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη μέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Όλα στον αέρα για δημοψήφισμα και διαγραφές. Πόλεμος διαρροών Κασελάκη και Αξιόγλου για μια χαμένη μεταξύ τους κλίση. Χιλιάδες δρομείς από 140 χώρες στον 40ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 21.000 για πρώτη φορά οι μαραθωνοδρόμοι που πήραν μέρος στα 42 χιλιόμετρα. Μεγάλος νικητής με ρεκόρ διαδρομής ο Κενιάτης Κύπτο. Νεκρός 17χρονος Ρωμά μετά από αστυνομική καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την Αλίαρτο στο Λεοντάρι Βιωτίας. Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα από όπλο αστυνομικού στη διάρκεια ελέγχου του αυτοκινήτου που εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο. Υποκράτησε ο αστυνομικός ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση της τραγωδίας. Σοκ και δέος στα νοσοκομεία της Γάζας. Δραματικές εικόνες με τραυματίες, παιδιά και γιατρούς να κάνουν εγχειρήσεις με φακούς. Θα απομακρύνουμε εμείς τα βρέφη από τα νοσοκομεία, λέει τώρα ο Ισραηλινός στρατός. Αυξάνει επικίνδυνα η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα συνεδριάζει για δεύτερη μέρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην καταληκτική τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και στο πολιτικό κείμενο που θα εγκρίνουν τα μέλη του κομματικού οργάνου. Η συνεδρίαση θα γίνει χωρίς την παρουσία της ομάδας Αχτιόγλου, ενώ απόν θα είναι και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Η Ομπρέλα, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζει την οριστική αποχώρησή της από το κόμμα. Σύνδεση με τον Αντώνη Γκιώκα, που παρακολουθεί και σήμερα τις εργασίες. Αντώνη, έχουμε πολλές εξελίξεις ακόμη και την τελευταία ώρα, με μια ηχηρή παρέμβαση στελεχών που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά του δημοψηφίσματος. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε σήμερα και τι ζητάει η ομάδα των 6 στελεχών. Νικόλη, καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν από ελάχιστα λεπτά, ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας υπέβαλε την παρέτησή του από τα όργανα του κόμματος και την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το δεύτερο στέλεχος το οποίο βρίσκεται υποδιαγραφή από την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δηλώνει τη δική του αποχώρηση μετά τον Πάνο Σκουρλέτη. Τώρα περιμένουμε βέβαια και τον κύριο Νικοφίλη και τον κύριο Δημήτρη Βίτσα μετά την απόφαση της Ομπρέλας, που φαίνεται ότι είναι η οριστική αποχώρησή της από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, στα όσα συμβαίνουν εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, είναι πολύ κρίσιμη για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή συνεδρίαση. Όλοι περιμένουμε την καταληκτική τοποθέτηση του κυρίου Στέφανου Κασελάκη για να ακούσουμε αν θα είναι στο ίδιο ύφος και τόσο σκληρή όσο ήταν η χθεσινή του ομιλία, όπως και περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο απόφασης που θα ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή και αν σε αυτό θα περιλαμβάνεται η πρόταση του Προέδρου για δημοψήφισμα από τα μέλη του κόμματος ως προς τη διαγραφή των 4 στελεχών. Τώρα, την τελευταία. Έχουμε μια εξέλιξη πριν από λίγη ώρα ότι τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά μεν στον πρόεδρο, όπως είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης, ο κύριος Γιάννης Ραγκούση, η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κατέθεσαν μια τροπολογία όπου στρέφονται εναντίον αυτής της κίνησης του κυρίου Κασελάκη, ζητώντας επί της ουσίας να πάρει πίσω την θέση για το δημοψήφισμα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι δημοψηφίσματα για θέματα πειθαρχικών κυρώσεων, για το οποίο υπάρχουν ρητές προβλέψεις και όργανα στο καταστατικό, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται, Νικόλα. Αντώνη, πάντως σήμερα από νωρίς το πρωί έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος διαρροών ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την Έφη Αξιόγλου για μια χαμένη κλίση. Τι πραγματικά έχει συμβεί? Λοιπόν, από νωρίς το πρωί υπήρξε πληροφορία ότι ο κύριος Κασελάκης τηλεφώνησε χθες, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, προς την Έφη Αξιόγλου, και εκείνη δεν απάντησε το τηλέφωνο, δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύδεται κατηγορηματικότατα από την πλευρά της κυρίας Αξιόγλου, η οποία τόνισε ότι διαψεύδω κατηγορηματικότητα, επικοινώνησε μαζί μου χθες ο κύριος Κασελάκης, δεν θα επιτρέψω να παίζονται παιχνίδια στο όνομά μου και μάλιστα επί προσωπικού. Στη συνέχεια, ήρθε νέα απάντηση από κύκλους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τόνιζαν ότι δεν χρειάζονται διαψεύσεις όταν υπάρχει κλίση στις 11:32 το πρωί. Μπορεί να μην άκουσε το τηλέφωνο ή να ήταν αφόρτιστο, αναφέρανε χαρακτηριστικά τα στελέχη που βρίσκονται κοντά στον κύριο Κασελάκη, για να έρθει νέα απάντηση από την πλευρά της πρώην Υπουργού, η οποία σημείωσε ότι δέχθηκε χθες στις 11:32 το πρωί όντως κλίση από άγνωστο νούμερο, δεν έλαβε κάποιο μήνυμα ή ενημέρωση, ενώ ο κύριος Κασελάκης δεν επικοινώνησε μαζί.
της, με τον τρόπο που μέχρι σήμερα επικοινωνούσαν, δηλαδή από το προσωπικό του τηλέφωνο. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στη σκιά μιας βαριάς πολιτικής σύγκρουσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες την πρώτη μέρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής και που οδήγησε στην αποχώρηση τόσο της ομάδας της κυρίας Αχτσιόγλου, όσο και της Ομπρέλας, όσο και του κυρίου Διονύση Τεμπονέρα Νικόλη. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η δεύτερη μέρα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται, κυρίες και κύριοι, στη σκιά των χθεσινών δραματικών εξελίξεων και μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην τοποθέτηση που θα κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά και στο πολιτικό κείμενο που θα εγκρίνουν τα μέλη του οργάνου. Το σκηνικό της ρήξης πάντως έσπευσε να αποτυπώσει μέχρι την βραδινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης. Σκηνικό απόλυτης ρήξης στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη θυελλώδη πρώτη ημέρα της Κεντρικής Επιτροπής και με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στο ποια θα είναι η πολιτική απόφαση που θα λάβει το κομματικό όργανο. Το κλίμα διχασμού στον ΣΥΡΙΖΑ οπτικοποίησε ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του, όπου με δεικτικό τρόπο αποτυπώνει το κοντρά συναισθημάτων ανάμεσα στα αντίπελα εσωκομματικά στρατόπεδα, τοποθετώντας τον ίδιο με τη Θεοδόρα Τζάκρη στη μία πλευρά και τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση και Νίκο Φίλη στην άλλη. Σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, αντιθέσεις συναισθημάτων, προχωράμε για τη νέα κυβερνός αριστερά. Ναι, στις διαγραφές είπαν ο Παύλος Πολάκης, Γιώργος Τσίπρας και η Θεοδόρα Τζάκρη, προτάσσοντας ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργούν οι διαγραφές, αλλά οι ακραίες τοποθετήσεις απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Ένας που λέει το κόμμα είναι επιθεώρηση και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι ο νέος πρόεδρος δεν ήρθε, τον φέρανε. Είναι Πέπε Γκρίλο και Τραμπ. Παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι θα κάνει νέο κόμμα, ανακοινώνει τον τίτλο του κόμματος στα κανάλια, παραμένει στο κόμμα. Με το ευνηδιαστικό διάγγελμά του για το δημοψήφισμα την Παρασκευή και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, πρόσθεσε προβλήματα στην ομάδα του και τις αφαίρεσε υποστηρικτές. Πολλαπλασίασε τους αντιπάλους του, καθώς με την ομπρέλα τάχθηκαν τα στελέχη γύρω από την Έφη Αχτσιόγλου, αλλά ακόμα και ο Τεμπονέρας, ενώ όλοι μαζί αποχώρησαν και διαίρεσε τους υποστηρικτές του. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ο Νίκος Παπάς στην παρέμβασή του, κάνοντας λόγο για προσβλητικές αναφορές. Πότε πρόλαβε να γίνει το κόμμα μας Πέπε Γκρίλο και Τραμπ? Είμαστε το κόμμα που έστησε η διαπλοκή για να μοιράσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Τίποτα από αυτά δεν ισχύει και είναι προσβλητικά. Κανένας δεν πήρε εντολή κατεδάφισης. Στην προσπάθεια κατεδάφισης θα αντισταθεί το στελεχικό δυναμικό και η βάση. Με τη δεύτερη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται καθοριστική για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όλα είναι στον αέρα και τα στρατόπεδα της Έφης Αχτσιόγλου, του Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Διονύση Τεμπονέρα, με τους αποχωρήσαντες να δηλώνουν ότι δεν θα επιστρέψουν στη σημερινή συνεδρίαση. Ήδη η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος έχει αντιδράσει έντονα στο τελεσίγραφο μιας εβδομάδας από τον Στέφανο Κασελάκη για τους 4 υποδιαγραφή. Χιλιάδες δρομείς από 140 χώρες πήραν μέρος στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 21.000 μαραθωνοδρόμοι πήραν μέρος στα 42 χιλιόμετρα. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών κατέκλυσε την Αθήνα στην έναρξη του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Ο Κενιάτης Κύπτο είναι ο νικητής του φετινού 40ου Μαραθωνίου. Και δόθηκε η εκκίνηση. Το σήμα εκκίνησης δόθηκε και χιλιάδες δρομείς ξεκίνησαν να τρέχουν στο 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Πάνω από 21.000 δρομείς από 140 χώρες έτρεξαν στη μεγάλη γιορτή των Μαραθωνίων. Πρώτη φορά, ναι. Και από εδώ και πέρα κάθε χρόνο πιστεύω. Γιατί σας άρεσε η εμπειρία? Είναι άλλος ο παλμός. Εγώ τρέχω σε άλλους μαραθώνιους, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα. Νέοι, οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι συναντήθηκαν και πάλι στους δρόμους. Και είναι και πάρα πολύ συγκινητικοί όλοι αυτοί οι αθλητές. Εγώ συγκινούμαι πάντα με τους ανθρώπους που τρέχουν τόσα πολλά χιλιόμετρα. Ο Κενιάτης Κύπτο ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στο Καλιμάρμαρο στάδιο και γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν να χειροκροτήσουν τον πρώτο αθλητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αυτόν τον κλασικό αγώνα. Πρώτος Έλληνας αθλητής και φυσικά νικητής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ήταν ο Παναγιώτης Καραΐσκος. Κενιάτες, Αιθίωπες, Κινέζοι και Αμερικανοί είναι μόνο μερικοί από τους χιλιάδες δρομείς που έφυγαν από την άλλη άκρη της γης για να τρέξουν στη χώρα μας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42 χιλιόμετρων και 195 μέτρων. Είναι ένα μεγάλο διεθνές πανευρωπαϊκό γεγονός, μεγάλης εμβέλειας,
που φέρνει και τις αξίες ευρωπαϊκές στο προσκήνιο, την ανάγκη για ειρήνη, εγκαιρία. Έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όλος αυτός ο κόσμος χαίρεται αυτό που κάνει. 4, 3, 2. Νωρίτερα στις 8 το πρωί χιλιάδες δρομείς έτρεξαν στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Χιλιάδες αθλητές ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους και φέτος, με τους δρόμους από το Σύνταγμα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο να γεμίζουν με χρώμα. Πάμε για τα 10 τουλάχιστον του χρόνου. Στα 5, ναι, αρκετό καιρό τρέχω. Για τα 42 θέλει πολύ προπόνηση όμως, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν είχα προετοιμαστεί, απλά γενικά αθλούμε, μπάσκετ και τέτοια. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολο. Στο τέλος ειδικά που βλέπεις και το καλυμάρμαρο σου βγάζει έτσι να τρέξεις. Πρώτος στον αγώνα τερμάτισε ο Νέστερος Κόλλιος με χρόνο 14 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, εννοείται. Έχω ξανατρέξει αυτή τη διαδρομή. Πέρυσι ήμουν πάλι ο νικητής και φέτος έκανα αυτό που έπρεπε ξανά και επιβεβαίωσα τον τίτλο μου. Μεγάλη ήταν φέτος και η συμμετοχή των μικρών αθλητών. Πάνω από 8.000 παιδιά συμμετείχαν στους παιδικούς αγώνες. Ο Πέτρος και η Μικαέλα, 4 και 5 ετών, έτρεξαν για πρώτη φορά στο μαραθώνιο και όπως λένε, ανυπομονούν για την επόμενη. Οικογενειακή μέρα, μέρα χαράς και μέρα γιορτής και για μας αλλά και για την Αθήνα όλοι. Χαιρόμαστε πολύ που ο καιρός είναι αυτός που είναι. Τρέξαμε, χειροκροτήσαμε. Βλέπω φοράς και το μετάλλιο. Ναι. Αρκές. Ναι. Πήγε στον αγώνα, απλώς της το έδωσε ο μπαμπάς ή η μαμά. Ο αθλητικός μαραθώνιος αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο στάδιο, εκεί βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καλογεράς να μας μεταφέρει το κλίμα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Κωνσταντίνε, ήταν χιλιάδες συνδρομείς που έτρεξαν σήμερα στον 40ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Ήταν μεγάλη και η συμμετοχή φέτος και από αρκετούς αθλητές από ξένες χώρες. Ακριβώς, Νικόλη, μεγάλη γιορτή του αθλητισμού συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να δείτε, οι αθλητές που έλαβαν μέρος στον 40ο αυθεντικό μαραθώνιο των 42 χιλιόμετρων συνεχίζουν να φτάνουν στον τερματισμό εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο και να χειροκροτούνται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει τις κερκίδες. Ο Κενιάτης Κύπτο ήταν ο νικητής του φετινού μαραθωνίου που σημείωσε χρόνο ρεκόρ για την διαδρομή, 2 ώρες 10 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε, ολοκληρώνοντας την κλασική διαδρομή με χρόνο 2 ώρες 22 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Και στο πλαίσιο του 40ου αυθεντικού μαραθωνίου πραγματοποιήθηκε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με τον Παναγιώτη Καραΐσκο να κατακτά τη νίκη και τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος. Ο Μπάμπης Πιτσόλης, ο περσινός νικητής, έμεινε αυτή τη φορά στη δεύτερη θέση και ο Καραΐσκος τον περίμενε για να τον αγκαλιάσει στον τερματισμό. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Τέλος, Νικόλ, να πούμε πως πρώτη Ελληνίδα στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας τερμάτισε η Gloria Privilegio, η οποία και ολοκλήρωσε τη διαδρομή με χρόνο 2 ώρες και 43 λεπτά. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Μένονται οι σφοδρές μάχες στον Παλαιστινιακό φύλακα, με τον εφιάλτη στα νοσοκομεία της Λωρίδας να μην έχει τέλος. Μωρά, ασθενείς και εκτοπισμένοι κάτοικοι που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο πεθαίνουν εν μέσω συνεχών βομβαρδισμών και μαχών γύρω από τις νοσοκομιακές μονάδες. Ο Ισραηλινός στρατός λέει πως θα βοηθήσει στην απομάκρυνση βρεφών από το νοσοκομείο Αλσίφα, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιστρέφει στις αξιώσεις περί ελέγχου της Λωρίδας. Τραγωδία δίχως τέλος στα νοσοκομεία της Γάζας. Γιατροί χειρουργούν με φακούς μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Αμαχοί που αναζητούν καταφύγιο, μωρά και ασθενείς χανούν τη ζωή τους στα εξαντλημένα νοσοκομεία εν μέσω συνεχών βομβαρδισμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει πως έχει χάσει επαφή με το νοσοκομιακό συντρότημα ΣΥΦΑ, ενώ το Ισραήλ λέει πως θα βοηθήσει να απομακρυνθούν τα μωρά. The staff of the Shifa Hospital has requested that tomorrow we will help the babies in the pediatric department to get to a safer hospital. We will provide the assistance needed. Ο Ισραηλινός στρατός επιμένει ότι δεν χτυπούν νοσοκομεία, αλλά τρομοκράτες που βρίσκονται κοντά σε αυτά. بدي اقول بشكل واضح هذا كذب في اشتباكات بين قوات الجيش وبين عناصر تاع حماس المجرم الارهابي حوالي المستشفى. Την ίδια ώρα, άγριες μάχες μεταξύ Ισραηλινών και μελών της Χαμάς μένονται ανάμεσα στα συντρίμμια και τα ισοπεδωμένα κτίρια της Γάζας.
Η Χαμάς λέει ότι κατέστρεψε 160 Ισραηλινούς στόχους τις τελευταίες 48 ώρες στη Γάζα. Δημοσιεύουν βίντεο από τον ανταρτοπόλεμο στην καρδιά της Λωρίδας και ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν Ισραηλινά άρματα μάχης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιστρέφει στα περί ελέγχου της Γάζας μετά τον πόλεμο και λέει πως η ασφάλεια της Λωρίδας πρέπει να ανήκει στο Ισραήλ. כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. Η ένταση κλιμακώνεται και στο βορρά με τις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήττουν στόχους της Χεσμπολάχ και τον ηγέτη της οργάνωσης να λέει πως το μέτωπο με το Ισραήλ θα παραμείνει ανοιχτό. Το Ισραήλ προειδοποιεί τη ΣΥΤΗ και οργάνωση να μην κλιμακώσει την ένταση. Η Χιζμπαλά γκορέρεται Λεβανόν μιλχαμά σαλουλά λικρότ. Η μυρωδιά του πολέμου εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νέες δηλώσεις από τον Ταγί Περντογάν για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς με εκ νέου βολές για τη Δύση, αλλά και μια περίεργη τοποθέτηση ως προς τον πρόεδρο Μπάιντεν. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη, ο οποίος μας ενημερώνει αναλυτικά. Νίκο. Νικόλο, ο πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε από εκεί που το άφησε στη χθεσινή συνεδρίαση του Ισλαμικού κόσμου. Ουσιαστικά, στην επιστροφή του από τη Σαουδική Αραβία, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επανέλαβε τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι ένα πολιτικό κόμμα που έχει εκλεγεί δημοκρατικά και μάχεται για τα εδάφη του. Επιτέθηκε στη Δύση για άλλη μια φορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η περιοχή πρέπει να απελευθερωθεί από χώρες που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και επιθυμούν να εδραιώσουν τη δύναμή του στην περιοχή. Μίλησε για άλλη μια φορά για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας του Ισραήλ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η Τουρκία θα είναι εγγυήτρια δύναμη. Ενώ αναφέρθηκε και στον πρόεδρο Μπάιντεν, τον οποίο αφού είπε ότι όσο οι ΗΠΑ δεν συμφωνούν η Γάζα ότι είναι παλαιστινιακό έδαφος, δεν μπορούν να συμφωνήσουν μαζί, ενώ τόνισε ότι δεν θα ήταν έξυπνο τη δεδομένη χρονική στιγμή να τηλεφωνήσει στον πρόεδρο Μπάιντεν. Τέλος, Νικόλ, να σου πω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν προανήγγειλε την επίσκεψη του πρόεδρου, Ιρανού πρόεδρου Ιμπραήμ Ραΐση στις 28 Νοεμβρίου στην Άγκυρα. Νικόλ. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι στο θέμα της ακρίβειας επανέρχεται ο Κυριακός Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook, προαναγγέλλοντας νέα πρωτοβουλία για το πρόγραμμα της μόνιμης μείωσης τιμής. Ο Δημήτρης Κρικέλλας από την αίθουσα ειδήσεων μας ενημερώνει. Δημήτρη. Ακριβώς, Νικόλε, στην πρόοδο στη μάχη για την ενάσχεση της ακρίβειας αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι στόχος είναι οι κωδικοί που βρίσκονται στο πρόγραμμα μόνιμης μείωσης τιμών του 5% να φτάσουν τους 1.000. Ένας στόχος ο οποίος σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εφικτός. Όπως χαρακτηριστικά λοιπόν γράφει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 644 προϊόντα από 35 βασικές κατηγορίες όπως φρέσκο γάλα, λιπαντικά, μαρμελάδες, ζάχαρη, δημητριακά, γιαούρτι, αλαντικά και ρύζι και προστίθενται συνεχώς νέα. Όπως σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, στόχος μας είναι οι κωδικοί να φτάσουν τους 1.000 και πιστεύω θα τον πετύχουμε καθώς πάνω από 50 εταιρείες έσπευσαν να ανταποκριθούν επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Ένας 17χρονος νεκρός, κυρίες και κύριοι, είναι το αποτέλεσμα της καταδίωξης αστυνομικών τα ξημερώματα στην περιοχή της Βιωτίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για ανήλικο Ρωμά, όπου μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας του επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο οι αστυνομικοί έκαναν σήμα για να σταματήσει. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας από τους Ρωμά φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού, το οποίο εκπισοκρότησε με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει νεκρός. Ξημερώματα Κυριακή στον Αλίαρτο Βιωτίας. Στην επαρχιακή οδό Λιβαδιάς Θιβών, γιοταχή, στο οποίο επιβαίνουν 4 άτομα, κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί κάνουν σήμα να σταματήσει, αλλά ο οδηγός του οχήματος δεν υπακούει. Έγινε σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει, δεν σταματούσε. Ήταν 4 άτομα στο σύνολο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη από την ομάδα ΟΠΚΕ. Ο οδηγός ανέπτυξε
άνοιξε ταχύτητα, βγήκε από την Εθνική Οδό και στην προσπάθειά του να διαφύγει προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν για να κάνουν έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, εγκλωβίστηκε το όχημα και στη διάρκεια του ελέγχου έγινε απόπειρα να αφαιρεθεί ο οπλισμός του αστυνομικού. Εκπεισοκρότησε το όπλο και με τα αποτελέσματα τα γνωστά. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένος. Αυτό το παιδί είναι ένα παιδί καταγωγής Ρωμά, το οποίο μένει εδώ στην Αλιέρτο. Δεν μένει σε καταβλισμό, μένουν εκτός καταβλισμού αυτοί. Ο πατέρας του δεν ζει, η μητέρα του κάνει διάφορες δουλειές, έχει διαταχθεί εδώ. Σαν παιδί είχε ένα αυτοκίνητο και έτρεχε λίγο παραπάνω, ας πούμε. Αυτό δεν έχει απασχολήσει. Τα συλληπιτήριά του στους συγγενείς του 17χρονου εξέφρασε σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και υποσχέθηκε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί πλήρως. Η ελληνική αστυνομία που δίνει καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι κανόνες εμπλοκής, ακόμα και στις συνθήκες παραβατικότητας και απήθειας, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει ομολογουμένος αυξημένος κίνδυνος δυστυχούς κατάληξης. Για την υπόθεση ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας και σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο εμπλεκόμενος αστυνομικός βρίσκεται υποκράτηση. Πρόκειται για έναν 41 ετών αρχιφύλακα, ο οποίος υποστηρίζει πως το όπλο του εκπυρσοκρότησε. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τη φορά της σφαίρας. Επιθέσεις με μολότοφ εναντίον αστυνομικών σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε δημιουργία των ΜΑΤ και έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης η Γεωργία Κακή. Νικόλ, σύμφωνα με την αστυνομία, το Σάββατο το βράδυ, περίπου στις 11.30, η ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δημιουργία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Κολέτη και Τζαβέλα. Λίγο αργότερα, περίπου μία ώρα αργότερα, στις 12.30, επίσης η ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ μετά από λίγα λεπτά ακολούθησε και άλλη επίθεση, επίσης σε δημιουργία των ΜΑΤ, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα. Πάντως, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό από τα επεισόδια, ούτε κάποια ηλικία ζημιά και δεν υπήρξαν και προσαγωγές, Νικόλ. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Αντώνη Κεφαλονίτη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.